Τάσο Ταστάρη, καλημέρα κύριε Ταστάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα έχουμε... και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχετε αναφέρει πρόσφατα ότι με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα υπάρξουν και κάποιες διαφορές στην τιμολογιακή πολιτική του ΟΑΣΑ. Ένα μεγάλο έργο το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Για να ξεκινήσουμε λίγο με την τιμολογιακή πολιτική εν ώψη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι ένα έργο στρατηγικής πνοής για την Αθήνα, για τις δημόσιες και συγκοινωνίες, αλλά για τον ΟΑΣΑ. Παράλληλα, λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα που έρχεται να αντιμετωπίσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, θα δώσει και τη δυνατότητα στο επιβατικό κοινό της Αθήνας να έχει τη δυνατότητα να μετακινείται με μειωμένο εισιτήριο. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή με νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, στα 10 εισιτήρια θα παίρνει και ένα εισιτήριο ηλεκτρονικό. Άρα, λοιπόν, με το ποσό του 1,40 ουσιαστικά το εισιτήριο θα φτάνει στο 1,27. Αυτό είναι, έχει ήδη ψηφιστεί, έτσι. Ναι, ήδη έχει ψηφιστεί. Περιμένουμε την εφαρμογή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μαζί με τις άλλες παροχές τις οποίες θα υπάρχει με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή ότι σιγά σιγά από το Φλεβάρι που ουσιαστικά έχει μπει στην καθημερινότητα των επιβατών της Αθήνας το ηλεκτρονικό εισιτήριο, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μένουν κάποιες μικρές κρεμότητες, το επόμενο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Θα βάζαμε ένα χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής. Τέλος του έτους, όχι εννοώ της λειτουργίας σε πλήρη ανάπτυξη. Το κομμάτι λοιπόν του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που είναι η διαδικασία έκδοσης πλέον του ηλεκτρονικού εισιτηρίου έχει ξεκινήσει. Και ο επιβάτης, το επιβατικό κοινό της Αθήνας, με πολύ μεγάλη διάθεση έχει προχωρήσει και έχει εξοικειωθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Δηλαδή μπορεί και εκδίδει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο το ακυρώνει στους σταθμούς και μετακινείται. Τώρα, υπάρχουν όμως και άλλες σκέψεις από τον οργανισμό. Στην τιμολογιακή πολιτική θα επιμείνω λίγο, ξέρετε, το μέσο επιβάτη. Μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο αυτό. Καλά κάνετε και κάνετε καλή στρατηγική σχεδιασμή. Πάρα πολύ, με μεγάλο ενδιαφέρον τους παρακολουθούμε, αλλά μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο, εστιάζω εκεί προς το παρόν. Κάνετε και άλλες σκέψεις. Λοιπόν, σίγουρα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως είπα από την αρχή, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ΟΑΣΑ για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να παρέχει καλύτερες συγκοινωνίες στους επιβάτες της Αθήνας. Δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να σχεδιάσει καλύτερα προϊόντα, προϊόντα τα οποία ουσιαστικά ο επιβάτης μπορεί να τα αξιοποιήσει για να έχει και πολύ μειωμένη τιμή σε σχέση με τη μετακίνησή του. Όπως παραδείγματος χάρη είναι και αυτό που υπόθηκε πριν για την χρονική διάρκεια των πρωινών ωρών που μετακινούνται περισσότερο επιβάτες εργαζόμενοι. Δηλαδή στο διάστημα 6 με 9 το πρωί να υπάρξει μείωση. Σίγουρα. Παράλληλα λοιπόν από την πρώτη στιγμή έχουμε πει και στο επόμενο χρονικό διάστημα εξετάζεται και αυτό το κομμάτι, το οποίο αφορά την αναλογική χρέωση μετακίνησης των επιβατών. Δηλαδή ένας επιβάτης ο οποίος μετακινείται από μία στάση σε μία άλλη στάση θα έχει διαφορετική τιμολόγηση, από έναν επιβάτη ο οποίος μετακινείται από το τέρμα μέχρι το επόμενο σταθμό που είναι μετά από 5 στάσεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή υπάρχει σκέψη με την ΕΦ. Ήδη ο οργανισμός επεξεργάζεται αυτές τις διαδικασίες και πιστεύω με την ολοκλήρωση στο σύνολό του της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτήριου, γιατί όπως σας είπα το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι ένα πολυσύνθετο έργο, ένα έργο πρωτοποριακό και για την Ελλάδα, είναι ένα έργο ΣΔΙΤ, δημοσίου, σύμπραξη δημοσίου με ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο έχει πάρα πολλά κομμάτια puzzle τα οποία συνθέτουν μέχρι να ολοκληρωθεί σε πλήρη λειτουργία. Πριν προχωρήσω σε κάποιες ερωτήσεις ευρύτερες σε σχέση με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, επιμένω για δύο τελευταία στην τιμολογιακή πολιτική. Είπαμε, σκέψεις για μείωση στην πρωινή ζώνη, να το πούμε, 6 με 9, και αναλογική χρέωση. Αναλογική χρέωση ανάλογα με την απόσταση μετακίνησης των επιβατών. Οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών πάλι θα υπάρχει δυνατότητα, λόγω του ότι η σύνδεση με τις τράπεζες και με την λειτουργία του web banking θα δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιβάτη ο οποίος θέλει να κάνει χρήση καρτών πέρα από το μήνα, ακόμα και να πληρώνει με την κάρτα του και με δόσεις. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ζήτημα σε σχέση συνολικότερα το πόσο επιβάτης θα εισπράττει την πολιτική
του ΑΣΑ, ειδικά με την λειτουργία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Θα μας δείξει και τις μετακινήσεις, δηλαδή ποιες γραμμές έχουν περισσότερη κίνηση, ποιες μειωμένοι. Ναι. Θα γίνει ένας ανασχεδιασμός ενδεχομένως. Γιατί το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως σας είπα και πριν, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ΑΣΑ, πέρα από αυτό που εισπράττει ουσιαστικά ο επιβάτης, και ο οργανισμός πλέον θα έχει τη δυνατότητα το 2017 να μπορεί να σχεδιάζει με καλύτερες προϋποθέσεις ψηφιακά το όλο πλάνο του στρατηγικού του σχεδιασμού που έχει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Και να πω ένα απλό παράδειγμα, θα μπορούμε να έχουμε εικόνα καταγραφής των μετακινήσεων των επιβατών, χωρίς ανώνυμα, χωρίς στατιστικά δεδομένα, σε σημεία και σε γραμμές αιχμής, και ποσό, μάλλον και μία εικόνα, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουμε γενικότερα ότι στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας μετακινούνται καθημερινά γύρω στο 1 εκατομμύριο επιβάτες, περίπου 1,5 εκατομμύριο μετακινήσεις, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το ηλεκτρονικό εισιτήριο θα μας δώσει τη δυνατότητα να το εκτιμήσουμε ψηφιακά και να μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το συγκοινωνιακό παρεχόμενο έργο του ΑΣΑ. Πολύ ενδιαφέρον. Μου δείχνατε λίγο, συζητάγαμε λίγο πριν, ναι. Και είδα ότι υπάρχει δυνατότητα να δούμε σε πραγματικό χρόνο, ναι, από το κινητό μας τηλέφωνο, από μια εφαρμογή, πού είναι το λεωφορείο, λοιπόν, το οποίο περιμένουμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, Φερρυππίν, είμαι Κηφισίας και Αλεξάνδρας και περιμένω το λεωφορείο και μπορώ να δω το λεωφορείο που περιμένω, πού ακριβώς βρίσκεται. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο έργο, το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί. Είναι telematics. Μπορεί ο επιβάτης να μπει μέσα στην ηλεκτρονική του ταμπλέτα ή στον υπολογιστή στο τηλέφωνό του. Ήδη γύρω στις 350.000 επιβάτες της Αθήνας κάνουν χρήση αυτών των λειτουργιών. Πραγματικά είναι ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο ο επιβάτης μπορεί σε πραγματικό χρόνο και στη στάση, με τις χίλιες περίπου έξυπνες στάσεις στις οποίες έχουμε τοποθετήσει, διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται πλέον το λεωφορείο και σε πόση ώρα θα φτάσει στη στάση, για να μπορεί να προγραμματίζει το χρόνο του και τις μετακινήσεις του με ακρίβεια και ασφάλεια. Τώρα τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, με τον εξυγχρονισμό του στόλου, τι ανάγκες υπάρχουν, ναι, και αν υπάρχει και ανάγκη. Δεν πειράζει, είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Βεβαίως, συγγνώμη, Θάνο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας ακούς. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά και βεβαίως έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας τις μετακινήσεις, έτσι, την ταλαιπωρία των μετακινήσεων. Σίγουρα. Να ρωτήσω κάτι σε όλες αυτές τις αλλαγές που ακούσαμε προηγουμένως. Τι γίνεται με τα παλιά εισιτήρια, τα χάρτινα, γιατί ο κόσμος ρωτάει και ενδιαφέρεται, θα τα πετάξει? Λοιπόν, αυτό, ναι, προσέξτε να δείτε. Έχουμε πει, αυτό το έργο της δημιουργίας του ηλεκτρονικού εισιτήριου είναι ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε με δεδομένα και πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως παραδείγματος χάρη στην Πορτογαλία, ο χρόνος συνύπαρξης του χάρτινου εισιτηρίου με το ηλεκτρονικό εισιτήριο ήταν πολύ μεγαλύτερος, πάνω από 2 χρόνια. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα συνυπάρξει η λειτουργία του χάρτινου εισιτήριου για να μπορέσει το επιβατικό κοινό να εξοικειωθεί με την παρουσία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να πω με αφορμή την ερώτηση που μου κάνατε, ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο πλέον για τον οργανισμό, αλλά και σε αντανάκλαση για τον επιβάτη και για την κοινωνία, είναι ένα εργαλείο για να αποτρέψει, για να σταματήσει τη λεγόμενη, το μεγάλο καρκίνωμα που έχει ο οργανισμός σε σχέση με τα πλαστά εισιτήρια, τα οποία εδώ και χρόνια παράγονται και διοχετεύονται παρανόμως από διάφορα κυκλώματα, και ωραία, το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο λοιπόν σταματάει αυτή τη δυνατότητα, για να μπορέσει ο οργανισμός να σηκώσει υψηλά το κεφάλι και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό. Ευχαριστούμε και τους δύο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας δώσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε Θεσσαλονίκη.